συνθέτει η έννοια ονειροσκεπή, είναι καταπληκτικό και αποδίδει βέβαια το στόχο που βάζετε. Και πέρα από τις συνεργασίες που έχετε από ήδη πρόσωπα που βρίσκονται σε χώρους καλλιτεχνικούς, εσείς φιλοδοξείτε να κάνετε και κάτι δικό σας, τόσο σε επίπεδο ενήλικων όσο και σε επίπεδο παιδικών, που βλέπω ότι δίνεται μια έμφαση στα παιδικά προγράμματα? Βέβαια. Δικό μας εννοείς έργο. Ναι, δηλαδή εσύ έχεις μια διαδρομή τόσο πλούσια. Μπορείς να φέρεις κοντά σου καινούργια παιδιά και να αναδείξεις κάτι πρόσθετο από αυτά που υπάρχουν μέχρι τώρα. Ναι. Η κοραλένια που έλεγα πριν είναι δικό μας. Και γραμμένο δικό μας. Ναι. Γιατί είναι δικό σου. Και με παιδιά που φέρνετε εσείς κοντά σας τώρα. Αυτό, Γιάννη, αυτό πιστεύω ότι είναι νωρίς να το πω. Ο στόχος είναι αυτός. Αυτό ρωτάω. Είναι μια φιλοδοξία, γιατί σκοπός είναι να φέρεις και κόσμο που όχι να δει θέατρο μόνο, αλλά να παίξει θέατρο. Σαφώς. Έχει ανθρώπους που γράφουν θεατρικά. Απλώς είναι έργα. Απλώς είναι πολύ, πολύ νωρίς. Για μετά μίλησα για σχέδια. Δεν μίλησα. Ναι. Είναι στους στόχους αυτός. Σαφώς. Απλά είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να έχουν μαζευτεί παιδιά ήδη. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι θέλει τον χρόνο του να αρχίσει να φέρνει ανθρώπους που ενδιαφέρονται να παίξουν. Να φτιάξουν. Ή να φτιάξουν ή οτιδήποτε. Να δημιουργήσουν. Δεν θα σου κρύψω ότι ο μελλοντικός στόχος, η σκέψη, είναι να γίνει εδώ πέρα σαν μια μικρή σχολή. Ακριβώς αυτό ήθελα. Έτσι. Είναι σκοπός μας. Ένα ρόλο τέτοιο, όχι μοναστεγάς.